κυρία Ζαρούλια, τι κάνετε? Για όλα αυτά τι έγινε με το σύζυγό σας, αν θεωρείτε ότι έχει... Δεν περισσεύει, καθώς φαίνεται, η ψυχραιμία από τη βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Ελένη Ζαρούλια. Όταν ο ρεπόρτερ του Σταρ, Βαγγέλης Γκούμας, τη ζητά μια δήλωση, εκείνη αρχικά του πετάει τον πρωινό καφέ της. Η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου δεν σταμάτησε όμως εκεί. Κυρία Ζαρούλια, ως βουλευτής μπορείς να μας δώσεις μια απάντηση για όλα αυτά που γίνονται? Διώξτους, σε παρακαλώ. Διώξτους, πάρε την, το περιπολικό. Σε παρακαλώ. Θέλω ήρεμα να μας πείτε δύο λόγια. Για όλα αυτά τι έγινε με το σύζυγό σας, αν θεωρείτε ότι έχει... Δεν επιθυμώ, ρε παιδί μου. Ελληνικά μιλάω. Δεν επιθυμώ. Είναι παράνομο. Η Ελένη Ζαρούλια πάντως, μετά από τη σύλληψη του συζύγου της και αρχηγού της οργάνωσης, έχει αναλάβει συντονιστικό ρόλο στη Χρυσή Αυγή, όπως αποκαλύπτει η Real News. Μάλιστα, σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Νίκος Μιχαλολιάκος είχε ήδη ετοιμάσει νέο καταστατικό και όνομα για το κόμμα σε περίπτωση που η Χρυσή Αυγή ετίθετο εκτός νόμου. Τον πρόλαβε όμως η αστυνομία και η δικαιοσύνη. Η βουλευτής φαίνεται να βρίσκεται μακριά από συναισθηματισμούς. Αυτό καταδεικνύει και το γεγονός που τη θέλει να μην εμφανίζεται καθόλου, ούτε για να ρωτήσει τι συμβαίνει, όταν τα ξημερώματα του Σαββάτου εισαγγελέας και αντιτρομοκρατικοί έφτασαν στο σπίτι της. Ο νέος ρόλος που σύμφωνα με πληροφορίες αναλαμβάνει έχει σχέση με τη στάση την οποία κρατά τις τελευταίες ώρες. Έχοντας δίπλα της την κόρη της Ουρανία και το στενό φίλο της οικογένειας, βουλευτή Αρτέμη Ματθεόπουλο, δεν έφυγε λεπτό κατά τη χθεσινή ημέρα και νύχτα τόσο από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση όσο και από τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Η κόρη του Νίκου Μιχαλολιάκου ήταν πιο εκδηλωτική στις αντιδράσεις της, ενώ ο Αρτέμης Ματθεόπουλος είναι εκείνος που στέκεται στο πλευρό της οικογένειας. Ο βουλευτής μάλιστα έχει αναλάβει και το ρόλο του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, καθώς είναι εκείνος που κάνει δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης, έχοντας πάντα τη σύμφωνη γνώμη της συντονίστριας, καθώς φαίνεται, Ελένη Ζαρούλια. Είναι κατανοητή βεβαίως η θέση της κυρίας Ζαρούλια, αλλά είναι και άσχημος αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης απέναντι στο συνεργείο του Σταρ. Έντονα προβλήματα.